Να συγχαρώ από καρδιάς την κυρία Κεφαλογιάννη, διότι επιτέλους προχωράμε και το ΤΑΙΠΕΔ για όλη την προεργασία που έχει κάνει ως τώρα, διότι επιτέλους και με την αποφασιστικότητα της ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού προχωράμε σε αυτό που λέμε ανάπτυξη. Επί σειρά ετών στην Ελλάδα μιλάμε για ανάπτυξη και κάνουμε το παν για να βγάζουμε τα μάτια μας. Ο θαλάσσιος τουρισμός είναι ένας παράγον που μπορεί να φέρει πάρα πολύ πλούτο στη χώρα μας. Μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, μπορεί να απορροφήσει ανέργους, μπορεί να δώσει ελπίδα στην Ελλάδα. Οι νέοι άνθρωποι σε όλη την περιφέρεια θα βρουν ευκαιρία να έχουν και εισοδήματα και εργασία και ελπίδα. Ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό είναι το στοίχημα της χώρας. Και όχι μιζέρια, γκρίνια και αρνητισμό στα πάντα. Οι μαρίνες μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για πάρα πολλούς εύπορους κατοίκους όλης της Ιφιλίου που έχουν υψηλά εισοδήματα και θέλουν με τρόπο υπεύθυνο και περιβαλλοντολογικά ευαίσθητο να τα ξοδέψουν, που εμείς οφείλουμε να το διασφαλίσουμε. Και είναι κρίμα αυτούς τους ανθρώπους με τις ανόητες διαχρονικά πρακτικές μας να τους στέλνουμε να πηγαίνουν στις μαρίνες της Τουρκίας, της Κροατίας, του Μαυροβουνίου. Επιτέλους, κυρία Κεφαλογιάννη, και μπράβο σας και κύριε Μύρη, να τους φέρουμε στο καλύτερο οικόπεδο της γης, στην Ελλάδα μας. Να σταματήσει η αθλειότητα να έρχεται ένα σκάφος με πάρα πολύ και πολύ μεγάλο και πάρα πολύ εύπορους κατοίκους και να ελιμενίζεται όπου γουστάρει και να αγκυροβολεί όπου γουστάρει και να στέλνει έξω τους καμαρότους να παίρνουν δύο καφάσια ντομάτες και να νομίζουμε ότι έτσι αναπτύσσεται το φυσκάρδο της Κεφαλονιάς ή οποιαδήποτε άλλη, πάντα για την Κεφαλονιά μιλάω, οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Αυτοί που θα πάρουν τις μαρίνες διακινούν